όλα χάλια, βλέπετε. Όλα χάλια, σπάνε τα αυτοκίνητα. Σπάνε αμορτισέρ, φάνε σούστες. Να ξυπνήσουνε, να φτιάχνουν τους δρόμους. Ναρκοπαίδιο Λακουβών στο σύγχρονο Ηράκλειο. Δημότες διαμαρτύρονται για την εφιαλτική καθημερινότητά τους, για τις ζημιές στα οχήματά τους και ζητούν έστω και τώρα, 4 μήνες πριν τις εκλογές, αποκατάσταση του βομβαρδισμένου οδοστρώματος. Συνοδό Χατζηγιώργη στην πλατεία Συνάνη, ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε Λακούβα Γίγας. Να κοιτάξουν τον κόσμο. Θα σκοτωθούμε εδώ πέρα. Δηλαδή είναι τελείως ανεύθυνη. Ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο. Ακραξόνια, ρουλεμάν, από κάτω ακρόμπαρα, όλα. Να μην βγαίνουν να βλέπουν μόνο τα ανυψήφοι. Εχθές κατέβηκα και πέρασε ένα αυτοκίνητο και με έκαμε από τον πάτο μέχρι την κορφή ολόγρυ. Δεν είναι αυτή η αδιαφορία. Περνούν τα αυτοκίνητα, οι μηχανές πέφτουν, οι άνθρωποι από πάνω που έρχονται από πάνω δεν βλέπουν τη Λακούβα και πέφτουν. Ας σκοτωθούν. Ούτε πράξεις, ούτε ενδιαφέρον, ούτε τίποτα. Τα έχουν αφήσει στο έλεος του Θεού όλα. Τραγικές εικόνες καταγράψαμε έξω από το ποδοσάκιο, αλλά και στη Χατζημιχάλη Γιάνναρη έξω από τα δικαστήρια. Δουλεύω στο Δήμο και ντρέπομαι για αυτό το θέμα. Ντρέπομαι. Γιατί το ξέρουν όλοι ότι δουλεύω στο Δήμο και μου λένε τι κάνει ο Δήμος. Όλη την τετραετία καμία βελτίωση. Χειροτερεύει η κατάσταση. Τώρα είχαμε τις κομμωτικές εκλογές να βγουν υποχρεωτικά για να μαζέψουν ψήφους. Μόνο γι' αυτό είναι. Το αποτέλεσμα μετράει. Άθλιο. Θα σταματήσει να κινδυνεύει η ζωή μας στους δρόμους. Σε κάθε τους δρόμους της οδού Χρυσομιχάλη Ξυλούρη, οι οδηγοί κάνουν ζικ-ζακ για να αποφύγουν τις Λακούβες. Απαράδεκτες εικόνες και λίγα μέτρα παρακάτω. Τραγελαφικές εικόνες αποκατάστασης μεγάλης Λακούβας στην Ιερολοχητών, όπως και στη Θανάση Σκουλά, σε κάθε το δρόμο της Λεωφόρου Κνωσού, με τις Λακούβες να καλύπτονται με τσαΐλι. Αυτό είναι κομμάτι από τη Λακούβα, εδώ στην Σκουλά. Τι να πούν οι πολίτες, αγανακτούν. Ελάτε πάλι σε 2 μέρες να βρέξει λίγο, λίγο ψηλόβροχο. Θέλει να δείτε τι κατάσταση επικρατεί εδώ πέρα. Λακούβες κανονικά εδώ. Τα αυτοκίνητα περνάνε, σηκώνονται στα 2 μέτρα το νερό. Δεν βάζουν πίσω, αν δεν βάλουν πίσω να στρώσει, πώς θα φτιάξει. Τρίτη φορά που το σκάψατε τις προάλλες. Οδός Ερμή στον Άι Γιάννη Κνωσού. Παγίδα ατυχήματος στην οδό Μπετινάκη στο Ατσαλένιο, αλλά και στην οδό Μνησικλή. Στα τέλη του 2017, μια γειτονιά τοποθέτησε γλάστρες στις Λακούβες, στέλνοντας το μήνυμα στον Δήμο για να έρθει να τις καλύψει. Πλέον οι Λακούβες μετατράπηκαν σε κρατήρες και έτσι το σύριαλ με τις γλάστρες έλαβε τέλος. Εμένα εγώ προχθές έπεσα στο κατσαμπά, στο σχολείο απ' έξω και έσπασα τζάντα από το μηχανάκι. Ποιος θα με αποζημιώσει, ποιος θα μου τα δώσει τα λεφτά. Σε δρόμο έναντι του Παγκριτίου Σταδίου, οι κολύμπες με νερό είναι αρκετές λόγω κακοτεχνιών και με φόντο τα βατραχοπέδιλα. Όλα γίνονται σε εκλογές μέσα. Ενώ στον δρόμο της Μάνου Κατράκης η Φοινικιά, οι Λακούβες μικρές και μεγάλες είναι αμέτρητες, με τους οδηγούς δικύκλων να γίνονται παπί. Μπαλώματα σε Λακούβα στην οδό Ζεύξητος, στην περιοχή Τρεις Βαγιές. Λακούβες και στην Παύλου Ζωγραφιστού, πλησίον της Ηρακλή. Έχω χάσει 2 φορές σε ελάστιχο. Είναι καλό να προλαμβάνουμε. Δεν μπορείς να περάσεις πουθενά στα στενά. Την ίδια ώρα ο Δήμος Ηρακλείου καλεί τους δημότες να αναφέρουν τηλεφωνικά τις βλάβες στο οδόστρωμα. Μα κάνετε μια βόλτα στους δρόμους, θα καταλάβετε ότι η ενεργοποίηση είναι απλά στα χαρτιά. Δεν υπάρχει πουθενά. Δεν πάρει τηλέφωνο. Δηλαδή ο Δήμαρχος δεν βλέπει, δεν περπατάει στο δρόμο, δεν έχει αμάξ, δεν κυκλοφορεί.